Γεια σας, είμαι ο Ντούρι, είμαι 20 χρονών και κατάγομαι από τη Λεμεσό. Είναι το όνειρό μου να εκπροσωπήσω την Κύπρο στη φετινή Eurovision μαζί με το τραγούδι Magic, το οποίο το έχει γράψει στίχους ο Ζήνων Αζιτήλης και μουσική Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Το αγαπημένο μου τραγούδι που έχει περάσει από τη Eurovision είναι ένα από τα αγαπημένα μου, είναι το Euphoria. Euphoria, forever to the end of time. From now on, only you and I. We're going up, euphoria. Γεια σου, Ντούντι. Ή αλλιώς, Στέφανος Χριστοφόρου. Καλησπέρα. Κάτι μου θυμίζει αυτό, έτσι. Είσαι αδερφός του Κωνσταντίνου του Χριστοφόρου. Ναι. Λέει το μήλο κάτω από τη μιλιά. Στην περίπτωση το μήλο δίπλα από τη μιλιά. Ήταν το άλλο μήλο. Γίνεται ένας χαμός με σένα στις συναυλίες, έχω ακούσει, που κάνεις κάποιες συναυλίες, τέλος πάντων. Κάποιες εμφανίσεις στο YouTube. Σε παρομοιάζουν σαν τον Justin Bieber, είναι αλήθεια? Ναι, το ακούω αρκετές φορές. Το θεωρείς θετικό ή αρνητικό? Έχει και την πλάκα του. Δηλαδή, αλλά ως εκεί, ναι, μέχρι εκεί. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι είμαι αυθεντικός εγώ σε αυτό που κάνω. Και θα μας τραγουδήσει σήμερα? Το Magic. Ωραία, τέλεια. Πάμε να σας ακούσουμε. Έχετε άγχος? Για το φίλο μας, ναι. Εσύ? Εννοείται. Αυτός είναι αγχωμένος? Δεν νομίζω. Πάμε να δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα. I used to be a lonely boy until you walked into my life. You are the answer to my prayer. Yes, you are. It's all about magic. When you hold my hand, it's all about magic. Beside you here I stand. It's all about magic. 'Cause for me it's a brand new start. It's all about magic, magic. You got the magic in your heart. Feel the magic. Yeah. Do it on the mic. Sing with me tonight. Yeah, it's magic. It's all about your love, it's all about the way you hold my hand, say oh, oh. You got the magic in your heart, it's all about magic. When you hold my hand, it's all about magic. Beside you here I stand, it's all about magic. 'Cause for me it's a brand new start, it's all about magic, magic. You got the magic in your heart. Να είμαι ειλικρινής, σήμερα που το άκουσα ζωντανά, γιατί κάναμε όλη τη μελέτη μας, ακούσαμε όλα τα κομμάτια, εξεπλάγει πάρα πολύ θετικά. Στην αρχή λέω, είναι λίγο αδύναμη φωνή σήμερα κλπ, αλλά μετά κατάλαβα ότι απλά ήσουν συγκρατημένος, για να κρατήσεις την ατμόσφαιρα. Και μετά όταν ξέφυγες, άνοιξες και τη φωνή σου, τα έκανες όλα με μέτρο και τα έκανες όλα σωστά. Έχεις περιθώρια πάρα πολλά βελτίωσης, σίγουρο αυτό, και νομίζω είσαι μια από τις περιπτώσεις που ο σωστός τραγουδιστής τραγουδάει το σωστό τραγούδι. Τάσο. Λοιπόν, εγώ καταρχάς, όσοι με ξέρετε και εδώ και όσοι με ξέρετε και από τις εκπομπές, το μεγάλο μου πλήν και συν είναι ότι είμαι ειλικρινής. Δεν θα υποκριθώ ότι δεν ξέρω τον Στέφανο από τον καιρό που ήταν βρέφος. Δεν περίμενα όμως ότι θα μπορούσε να βγει από τη σκιά του αδερφού του, που επίσης όλοι ξέρουμε πόσο έντονη προσωπικότητα είναι, να μην του μοιάζει, που επίσης όλοι ξέρουμε πόσο κακό είναι σε έναν καλλιτέχνη, και να είναι ταλαντούχος με τον δικό του τρόπο. Δηλαδή τον ψιλοσνόμπαρα και τον ψιλοαγνοούσα όλα αυτά τα χρόνια, το ξέρει και ο ίδιος, μέχρι που τυχαία μπήκα στο YouTube, τυχαία, δηλαδή ήμουνα κάπου αλλού, και δίπλα εκεί στα προτινόμενα είχε και το Dude. Και λέω, ας δω
τι είναι αυτός ο ντούτι τέλος πάντων, που μου γίνε και ντούτι. Είναι ωραίο το πακέτο, όπως είπε ο Άλεξ. Δηλαδή, είσαι αυτό που ψάχνουμε. Και φρέσκο και καλό. Πες πίνα μου. Ο Τάσος με έχει καλύψει. Εγώ σήμερα είδα ένα νεαρό που αγαπά αυτό που κάνει. Το τραγούδισε σωστά. Ραπάρεις ωραία, έχεις ωραίο groove. Αλλά από ό,τι διάβασα, αυτό είναι το είδος που υπηρετείς. Yeah. Αλλά τραγουδάς επίσης καλά. Και όπως είπε και ο Άλεξ, είναι ραμμένο, κομμένο πάνω σου. Το πρόσωπό σου που με κάνει να χαμογελώ και να θέλω να έρθω να σε φιλήσω. Σαμνά. Αφού είναι αξιαγάπητος. Λίγο παραπάνω. Είναι αξιαγάπητος. Το στυλ σου, ακόμα και το τρελό το παπούτσι που φοράς. Ναι, ναι. Έχεις ένα ωραίο πακέτο. Έχεις ένα ωραίο πακέτο και πιστεύω ότι έχεις δυνατότητες πολλές. Είσαι τόσο διαφορετικός από τον Κωνσταντίνο, με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Ούτε και στη φωνή μοιάζεται, έτσι. Έχεις την αίσθηση. Και όταν ανοίγει λίγο η κορώνα, λίγο το βιπράτο, μοιάζει εντάξει, λίγο το κονίδιο. Μ' άρεσε που ήταν έτσι συγκρατημένος. Μερικές φορές μοιάζουν οι φωνές. Εντάξει, είναι φυσικό. Ναι. Έχεις ένα role model, ας πούμε, στο σπίτι σου, το οποίο φαντάζομαι θαυμάζεις και αγαπάς. Ναι. Είναι φυσιολογικό κάτι να. Κοίταξε, κινείται αλλού ρεπερτοριακά. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι πολύ καλό. Και είναι καλό που δεν θα υπάρξει σύγκριση, έτσι. Α, και λίγο τα αγγλικά σου να δουλέψεις, λίγο την προφορά εννοώ. Και πάμε να ψηφίσουμε. Ξεκινώ από εδώ. Λοιπόν. Ένα ναι από μένα. Ευχαριστώ. Ένα ναι από μένα. Ναι και από μένα εννοείται. Ναι και από μένα. Άρα, ντούτι περνά στην επόμενη φάση, έχεις 4 ναι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος εννοείται. Τώρα το πώς με φαντάζομαι, έχω πολλά μέσα στο μυαλό μου, θα τα δουλέψουμε. Θα δούμε στην πορεία. Αυτό το είδος μου αρέσει, είπα ότι αυτό θέλω να ακολουθήσω, αυτή τη μουσική, αυτό το μουσικό είδος. Δεν ήταν. Όχι, καθόλου. Ευχαριστούμε, Στέφανε μου. Καλή επιτυχία. Και κάτι magic in your heart.